για τις συμμετοχές, πώς φαίνεται αυτό το σημείο της προετοιμασίας όπου ουσιαστικά εσύ είσαι τους πλέον έμπειρους μετά από 2 χρόνια στην προετοιμασία. Με έχουν βοηθήσει πολύ, ειδικά η περσινή χρονιά, επειδή ήταν γεμάτη, είχα αρκετές συμμετοχές. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να βοηθήσω και τα άλλα τα παιδιά που ήρθαν από την δεύτερη ομάδα, όσο μπορώ, να μπουν πιο γρήγορα στο κλίμα. Και πιστεύω ότι ακόμα και εγώ έχω να μάθω πολλά πράγματα ακόμα στο μέλλον, από τους πιο έμπειρους. Δεν σου λέτε παράξενο το γεγονός ότι σε πολύ πρώιμο στάδιο της καριέρας σου φαίνεσαι να έχεις πολύ περισσότερες εμπειρίες από πολλούς τους παίκτες. Όχι, δεν μου φαίνεται καθόλου παράξενο. Προσπάθησα την προηγούμενη χρονιά, δούλεψα όσο μπορούσα και νομίζω ότι πήρα αυτό που άξιζα. Πώς κάτι δύσκολο την περσινή χρονιά, στην πιο δύσκολη βραδιά. Τι σου έμεινε από το τελικό του κυπέλλου, τι θα θυμάσαι μετά από χρόνια από αυτή την απώλεια, από αυτή την κακή βραδιά που έμεινε. Ναι, ήταν ένας τελικός. Εμένα αυτό που με στεναχώρησε δεν ήταν η ήττα, αλλά η εμφάνιση που είχαμε. Ο τρόπος με τον οποίο χάσαμε. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν ένας τελικός και πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλοι τέτοιοι στο μέλλον και πιστεύω να μείνουν θετικές αναμνήσεις. Περσινή χρονιά καθιερώθηκε ουσιαστικά σαν δεξιμπάκ, όπως το πλήθος δεξιμπάκ έπαιξες, έκανες κάποια παιχνίδια στα χαφ. Πλέον θεωρείς ότι εκείνη η θέση στην οποία πρέπει να δουλέψεις περισσότερο για να κάνεις καριέρα, μεγαλύτερη καριέρα στη συνέχεια. Ναι, από τη στιγμή που έκανα τόσα παιχνίδια πέρυσι ως δεξιός μπακ, πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιώσω στοιχεία πάνω σε αυτή τη θέση, ατομικά στοιχεία και να δουλέψω όσο γίνεται περισσότερο σε εκείνο τον τομέα. Από τη στιγμή που αγωνίστηκα όλη τη χρονιά ως δεξιός μπακ. Πολλοί κάνουν λόγο για μια πολύ σκληρή προετοιμασία, τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν όταν ο κόσμος το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έχεις σκεφτεί την ίδια εντύπωση και αφήνεις στην άκρη τα αποτελέσματα στα φιλικά? Σίγουρα τα αποτελέσματα πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα είναι να δουλέψουμε σκληρά. Και τα αποτελέσματα θα φανούν όχι στην αρχή, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, αλλά στο τέλος χρονιάς. Πέρυσι ήσουν βασικός, σχεδόν αντικατάστατος. Όχι, δεν είναι κάτι με αγχώνει. Εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ. Θα δουλέψω όσο είναι το δυνατό περισσότερο και πιστεύω ότι ό,τι αξίζω θα μου δώσει προπονητής μου. Τι θέλεις να κρατήσεις και τι δεν θέλεις να κρατήσεις από την περσινή σεζόν? Ήταν μια γεμάτη σεζόν για μένα πέρσι. Αγωνίστηκα σχεδόν σε όλη τη χρονιά. Το μόνο που δεν θέλω να κρατήσω είναι η εμφάνιση στο παιχνίδι του κυπέλλου, στο τελικό. Αλλά σε μια χρονιά υπάρχουν και καλές και κακές στιγμές. Και πιστεύω ότι θα ήταν καλό να κρατήσουμε τις θετικές και να ξεχάσουμε τις αρνητικές. Και ελπίζω στο μέλλον να έχουμε πιο πολλές θετικές. Έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες από την ομάδα. Το βάρος πέφτει σε μεγάλο βαθμό στα νεότερα παιδιά. Από αυτούς που δεν θα είναι του χρόνου μαζί σας, ποιος θεωρείς ότι θα λείψει περισσότερο? Φύγανε αρκετοί παίκτες φέτος, γύρω 10 ποδοσφαιριστές. Η ομάδα στην ουσία είναι καινούρια, υπάρχουν πολλά νεαρά παιδιά. Δεν θα πω κάποιο συγκεκριμένο ότι θα λείψει. Ήταν μια ομάδα εκείνη, τώρα είναι μια καινούργια ομάδα. Θα δουλέψουμε εμείς όσο ήταν το περισσότερο για να κάνουμε ένα καλύτερο σύνολο από πέρυσι. Εγώ δεν θα σου πω ότι έχει αρκετό ανταγωνισμό στη θέση που παίζεις. Δηλαδή και ο Γιάννης Σκόντας και ο Γιάννης Σκόντας και εσύ. Υπάρχουν καλυμμένος στη θέση αυτή ή έχει όλα τα χαρακτηριστικά, πιστεύεις? Νομίζω ότι είναι καλυμμένος. Θα φάνει και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Άμα αξίζουμε να είμαστε εκεί πέρα. Έρχονται νέοι παίκτες του ΠΑΟΚ, που φτάνει ρε παιδιά, οι νέοι που έρχονται και
πέρασε τον ΠΑΟΚ για να διεκδικήσω και να πάρω τίτλους. Πώς το ακούσα αυτό, γιατί είσαι σε μια ομάδα που έχει να πάρει τίτλους πολλά χρόνια και σε μια χώρα που ο τίτλος, ειδικά το πρωτάθλημα, σαν να κρίνεται πριν ξεκινήσει. Ναι, ειδικά το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο. Όμως οι φιλοδοξίες κάθε χρόνο είναι και ο πύχης αυτήν την ομάδα είναι πάντα πολύ υψηλός. Και κάθε χρόνο εμείς προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται σε ένα τίτλο. Και γιατί όχι να τον πάρουμε. Πολλοί που μας μιλήσαν αυτές τις μέρες λένε ότι το πρώτο πράγμα που προσπαθεί να κάνει ο Άγγελος Αναστασιάδης είναι να σας κάνει μια ομάδα, ένα σύνολο, μια οικογένεια. Αυτό είναι κάτι που έλειψε τα προηγούμενα χρόνια από τον ΠΑΟΚ και γι' αυτό τον τονίζουν όλοι. Είναι κάτι δηλαδή που δουλεύετε διαφορετικά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, θα συμφωνήσω κι εγώ. Νομίζω ότι αυτό έλειπε κάποιες χρονιές. Ο προπονητής θέλει αυτό να το βάλει στην ομάδα, να δουλέψουμε σαν μια οικογένεια. Γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές αυτό είναι πιο σημαντικό από να υπάρχουν 3-4 καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά να μην είναι ένα με την ομάδα. Είσαι ένα παίκτης με ταλέντο. Πέρυσι σου έδωσε φανέλα βασικού ο Στέφενς, το εκμεταλλεύτηκες και έκανες γεμάτα παιχνίδια. Πιστεύεις ότι είστε το παράδειγμα και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που λένε ότι με τα πιτσιρίκια ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει μπροστά? Και πώς κρίνεις όλα αυτά τα παιδιά τα οποία κάποια από αυτά θα μείνουν στην πρώτη ομάδα? Για να μείνεις στην πρώτη ομάδα και να καθιερωθείς, να κάνεις πολλές συμμετοχές, πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Πιστεύω ότι όποιος προσπαθεί και παλεύει για κάτι, θα πάρει στο τέλος το που του αξίζει. Τώρα το άμα θα καθιερωθούν 2, 3, 5 παιδιά, αυτό είναι θέμα του προπονητή. Χρειάζεται σίγουρα υπομονή από τον κόσμο και στήριξη. Πέρυσι έχει γίνει μια γενική απορία, επειδή ήταν ένα βασικό στόχο της ομάδας, το γιατί δεν τα κατάφερε και απέτυχε τελικά στους στόχους της. Έχεις δει την αιτία? Νομίζω ότι στο play-off τερμάτισε με πρώτη. Με την αφαίρεση των 3 βαθμών ήρθαμε στη δεύτερη θέση. Στο τελικό του κυπέλου, όπου γι' αυτό ήταν ένας στόχος, χάσαμε από μια ομάδα η οποία φαινόταν πιο έτοιμη, πιο καλά δουλεμένη και νομίζω ήταν δίκαιο. Και όσον αφορά για το πρωτάθλημα, όπως είπα και πριν, είναι λίγο δύσκολο τα τελευταία χρόνια που άκου να πάρει ένα τέτοιο τίτλο. Και δεν καταφέραμε να μείνουμε κοντά έστω και στις τελευταίες αγωνιστικές. Από πολύ νωρίς μείναμε πολύ πίσω. Μπορείς να διακρίνεις βασικές διαφορές ανάμεσα στα σημεία ή στα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας που είχε πέρσι σε σχέση με αυτό που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή με τα υπάρχοντα δεδομένα? Δεν ξέρουμε ποιος θα φύγει σαν μεταγραφή, δεν ξέρουμε αν θα φύγει κάποιος. Όπως είναι τώρα η ομάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν πολλά νεαρά παιδιά. Τώρα το τι θα αποδίδει η ομάδα μέσα στη χρονιά με το τι απόδειδε πέρσι, όλη κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα φανεί στο μέλλον. Τώρα είναι λίγο νωρίς νομίζω για να πούμε ποιες είναι οι διαφορές αυτές οι δύο ομάδες. Σαν στοιχεία τους, σαν βασικές τις λειτουργίες, νομίζω κάποια πράγματα είναι... Δουλεύουμε πάρα πολλά με τον προπονητή για αυτό το διάστημα, τα οποία προσπαθούμε να τα βγάλουμε μέσα στο γήπεδο, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ολοκληρωμένη εικόνα ακόμα. Ήταν δίκαιο, είπες, επειδή χάσαμε τον τελικό από μια ομάδα που ήταν πιο έτοιμη από εμάς και πιο δουλεμένη. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ πήγε στο τελικό χωρίς να είναι έτοιμος και χωρίς να είναι δουλεμένος ως ο Παναθηναϊκός? Τι να σου πω, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι όλοι από την αρχή της χρονιάς είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο, δούλευε πιο σωστά
Το ότι δεν ήμασταν εμείς έτοιμοι φάνηκε. Φάνηκε και από την εικόνα, φάνηκε και από το αποτέλεσμα. Την αιτία ψάχνει να πω. Ήταν θέμα προπονητή. Δεν θα μπορώ να κρίνω εγώ τώρα το άμα ήταν θέμα προπονητή ή όχι. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο ήταν ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πιο δουλεμένη ομάδα και φαινόταν αυτό μέσα στο γήπεδο και όλοι το καταλάβανε. Εξήγηση δεν έχω. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω αυτό. Συγκυριακά παίζεις ένα παιχνίδι μάλλον με τον Σιλουργιάδη της Καγιάννη, ένα δεξιός μπακ. Και ξεκινάει η επόμενη χρονιά προφανώς μετά από εσύ τη Σιλουργιάδη, εσύ είσαι δεξι μπακ. Θεωρείς ότι η παραμονή σου στον πάγο και η καθιέρωσή σου ήταν και θέμα τύχης και θέμα συγκυρίας και θέμα μίας έμπνευσης, μίας σκέψης? Ναι, το πιστεύω αυτό, ότι σίγουρα άμα δεν υπάρχει κιόλας τύχη, δεν γίνονται όλα, δεν πάνε όλα καλά. Σε εκείνο το παιχνίδι αναγκαστικά ο Δημήτρης είχε βγει έξω γιατί είχε χτυπήσει, δεν υπήρχε άλλο δεξιός μπακ και αναγκάστηκα εγώ να καλύψω αυτό το κενό. Μετά στην προετοιμασία με την καινούργια χρονιά, όταν βγήκαμε στην Αυστρία υπήρχε ένας δεξιός μπακ και μου ζητήθηκε να καλύψω κι εγώ σαν πίσω από τον Γιάννη το σκόνδρα. Πιστεύω ότι είναι και θέμα τύχης, αλλά και θέμα δουλειάς. Και για να συμπληρώσω, σε σχέση με το ξεκίνημά σου σαν δεξιός μπακ, πράγματα έμαθε στη διάρκεια, γιατί κατά τα ψέματα στην αρχή είχες θέματα αμυντικά, τακτικά, αντιμετώπιζες προβλήματα. Στη συνέχεια πώς σου βγήκε? Ναι, ήταν μια καινούργια θέση για μένα. Είναι λογικό να έχω κάποια προβλήματα, να έχω κενά στο παιχνίδι μου. Στη συνέχεια προσπάθησα να τα βελτιώσω και τα αμυντικά και τα επιθετικά και νομίζω ότι με βοήθησαν πολύ και ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου σε αυτό το κομμάτι. Αν είχες τώρα απέναντί σου και εμάς, αλλά μια ομάδα φιλάθλων που ανησυχούσε, έφυγαν πολλοί παίχτες, δεν έχει κάνει το όπλο συμμεταγραφές. Μια ομάδα που δεν έχει πάρει διαρκείας, δεν ανανέωσε θέση της. Και ξεχνούσε το οικονομικό γιατί και αυτό μπορεί να παίζει ρόλο. Τι θα τους έλεγες για τον νέο ΠΑΟΚ για να τους πεις ότι πρέπει να στηρίξουν, πρέπει να πάρουν και διαρκείας? Να είναι στο γήπεδο δηλαδή. Νομίζω ότι η αγάπη του κόσμου είναι δεδομένη για την ομάδα και δεν θα στηρίχνουν στα λόγια μου άμα είναι να πάρουν διαρκείας. Αυτό που θα έλεγα για την νέα χρονιά είναι ότι η ομάδα είναι μια καινούργια ομάδα. Υπάρχουν πολλοί νέοι παίχτες, πολλοί μικροί, φύγανε πολλά παιδιά. Εμείς θα δουλέψουμε όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας και μετά όσο δυνατόν καλύτερα για να βγάλουμε πράγματα μέσα στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια της χρονιάς και να γίνουμε ακόμη καλύτεροι σε σχέση με πέρυσι. Μετά από τόσες αλλαγές στην ομάδα και τα παιδιά τα νέα που λέμε, ποιος μπορεί να είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ για την νέα χρονιά, ο ρεαλιστικός, πέρα από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίζει πάντα για να κερδίζει και τα λοιπά, με τι στόχο δηλαδή ξεκινάμε την χρονιά? Νομίζω ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια δύσκολη χρονιά γιατί το είπατε και εσείς, υπάρχουν πολλές αλλαγές. Εμείς θα δουλέψουμε σαν μια οικογένεια να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν μπορώ να πω ότι θα πάμε για το πρωτάθλημα ή θα πάμε να πάρουμε σίγουρα το κύπελο. Θα δουλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στην Ευρώπη. Γίνεται η αίσθηση ότι φέτος έχετε αποφασίσει όλοι από τον προπονητή μέχρι και εσάς τους παίκτες να κρατήσει αυτόν τον χαμηλά την μπάλα. Είδαμε για παράδειγμα ότι η πρώτη προπόνηση δεν έγινε παραδοσιακό. Θεωρείς ότι πέρυσι, δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσένα, στον ΠΑΟΚ μιλούσαν περισσότερο από ό,τι έπρεπε? Δεν ξέρω ότι, δεν θέλω να σχολιάσω το τι έγινε πέρυσι, τι λέγανε και οι παίχτες, η διοίκηση, όλα αυτά. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε φέτος είναι αυτό που είπατε και εσείς, να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα, να δουλέψουμε. Και πιστεύω ότι άμα το κάνουμε αυτά, όλα θα, στο τέλος θα πάνε καλά. Υπάρχουν διαφορές στην αμυντική λειτουργία σε αυτά που θα
Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Είναι λογικό να υπάρχουν αλλαγές. Αλλά το τι αλλαγές, οι μεγάλες ή μικρές, αυτό θα φανεί και, στο, και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Πού είναι το παιδί, σε πιο ψηλά, στην δυναμικού. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε σε κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Δουλεύουμε σε πολλά πράγματα, τα οποία πιστεύω θα μας βοηθήσουν στο μέλλον. Είναι μεγάλη διαδρομή που ακολουθεί ένας ποδοσφαιριστής από τμήματα υποδομής για να φτάσει στην πρώτη ομάδα. Κάποια από τα παιδιά τα καταφέρνουν, κάποια άλλα όχι. Εσύ και στις δύο περιπτώσεις τι έχεις να συμβουλεύεις τα παιδιά αυτά, είτε αυτά τα οποία έχουν καταφέρει να μπουν στην πρώτη ομάδα σαν και εσένα, είτε σε αυτά τα οποία βλέπουν το όνειρό τους να μην γίνει πραγματικότητα. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει ταπεινότητα. Να δουλεύουν τα παιδιά σου είναι όσο δυνατόν περισσότερο. Και πιστεύω ότι στο τέλος ό,τι αξίζεις παίρνεις. Άμα δουλέψεις και προσπαθείς σκληρά θα πάρεις κάτι καλό. Άμα δεν προσπαθείς και δεν δουλεύεις, δύσκολα. Βλέπουμε στις προπονήσεις, φαντάζομαι ότι γίνεται και εδώ στο ξενοδοχείο, το νέο προπονητή να σας μιλάει πάρα πολύ. Από όσα έχεις ακούσει από αυτόν, τι είναι αυτό που για την ώρα μέχρι τώρα κρατάς περισσότερο? Ναι, είναι λογικό να μας μιλάει πολύ. Θέλει να περάσει καινούργια πράγματα στην ομάδα, πολλά πράγματα. Αλλά το πιο βασικό αυτή τη στιγμή και αυτό που μας ζητά προπονητής είναι να είμαστε μια οικογένεια. Να δουλεύουμε σαν μια ομάδα. Πολλές φορές μας λέει τη φράση «Δεν σας τα άμαθε κανείς». Όντως υπάρχουν τόσα κενά από την Ακαδημία που τελειώνεις στην επαγγελματική ομάδα, δηλαδή χρειάζεται να μάθεις τόσα πολλά πράγματα για να καθιερωθείς? Ναι, πιστεύω αρκετά πράγματα που χρειάζεται να μάθει ένας ποδοσφαιριστής από μικρή ηλικία, τα οποία πολλές φορές δεν τα μαθαίνουν. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο μας τα λέει ο προπονητής μας, για να το μάθουμε, αν και λίγο αργά, σε αυτή την ηλικία.